Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Παπαναστάσιο, ο οποίος είναι βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, βουλευτής ετωλοακαρνανίας του ΚΚΕ. Κύριε Παπαναστάση, καλησπέρα από τα Γιάννενα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, κύριε Παπαναστάση, εσείς μπήκατε στο τραπέζι της δημόσιας συζήτησης πρόσφατα, μετά από μια ομιλία του Θανάση Παφίλη, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΚΚΕ, ο οποίος επικαλέστηκε δική σας μαρτυρία, θα τα πούμε όλα αυτά, για τη βραδιά των ημείων, προσπαθώντας βέβαια να διαμορφώσει ένα πολιτικό επιχείρημα. Κατά τη συζήτηση έγινε αυτή η τοποθέτηση Παφίλη, κατά τη συζήτηση για το εξοπλιστικό πρόγραμμα με τα Ραφάλ, τα οποία εσείς δεν ψηφίσατε. Θα πάμε και εκεί, όμως να ξεκινήσουμε με την βραδιά των ημείων, καθώς εσείς ήσασταν ένα κομμάτι του επιχειρησιακού σχεδιασμού, του άμεσου επιχειρησιακού στρατιωτικού σχεδιασμού εκείνο το βράδυ. Πείτε μας. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, αν θέλετε, η έκφραση αυτή του βουλευτή, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΚΚΕ, του Θανάση Παφίλη, έγινε για να προσδιοριστεί το στοιχείο και είχε σχέση με την αγορά των αεροσκαφών Ραφάλ, ότι δεν είναι αρκετή η ισχύ που διαθέτουν οι ένοπλες δυνάμεις, αν θέλετε, για να παίξει τον αποτρεπτικό ή αμυντικό ρόλο που καλείται να παίξει. Σαν παράδειγμα, έφερε το βράδυ των ημείων, που ο ελληνικός στόλος στη συγκεκριμένη περιοχή είχε πραγματικά όχι απλά υπεροπλία, αλλά επικρατούσε συντριπτικά απέναντι στον τουρκικό στόλο. Και μάλιστα τότε, με προτροπή των ΗΠΑ, σταμάτησε αυτές οι διαδικασίες εκεί, και ήταν και η αφορμή για να πει ο Σιμίτης, τότε ο Πρωθυπουργός, το περίφημο ευχαριστώ τους Αμερικάνους. Ακριβώς αυτό το σημείο τότε επικαλέστηκε, αν θέλετε, τη δική μου εμπειρία, επειδή είμαι απόστρατος αντισυνταγματάρχης των ειδικών δυνάμεων και την περίοδο εκείνη ήμουν υποδιοικητής στη Σχολή Αλεξιπτωτιστών με τα ειδικά τμήματα, τέλος πάντων, και δεν έχει σημασία να μπούμε σε λεπτομέρειες, τα οποία ήταν έτοιμα να επέμβουν στην περιοχή των ημείων, και κατά συνέπεια είχαμε, αν θέλετε, και πλήρη εικόνα του τι συνέβαινε εκεί. Αυτή ήταν η αναφορά, αλλά να σας πω, δεν είναι το σημαντικό να μείνουμε σε αυτό. Αυτό ήταν ένα γεγονός το οποίο έχει καταγραφεί στην ιστορία, είναι γνωστό, η γνωστή υπεροπλία που διέθεταν ο ελληνικός στόλος στην περιοχή και που τελικά δεν έγινε τίποτε, γιατί άλλες ήταν οι βλέψεις και άλλοι ήταν αν θέλετε, οι στοχεύσεις, οι πολιτικές της εποχής εκείνης. Ένα δεύτερο παράδειγμα που έφερε ο Παφίλης, ο Θανάσης, ναι, και ήταν επίσης ενδεικτικό του τι παιχνίδια παίχτηκαν, έχουν παιχθεί στο παρελθόν της ιστορίας της Ελλάδας, ήταν όταν τα Phantom, τα καινούργια αεροπλάνα τα οποία είχε προμηθευτεί η πολεμική αεροπορία τότε το 1974, δεν τους επετράπει από τους Αμερικάνους να απογειωθούν από την Κρήτη για να επέμβουν στην Κύπρο. Να. Και αποτέλεσμα ήταν φυσικά να χαθεί μισή Κύπρος. Αν αυτά τα αεροσκάφη επενέβαιναν, τότε ενδεχομένως και κατά πάσα πιθανότητα σίγουρα δεν θα υπήρχε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό γιατί, και μπαίνω, αν θέλετε, τώρα πήρα την πρωτοβουλία στο θέμα της προμήθειας των Ραφάλ και την στάση, ναι, που, ναι, κράτησε το κομμουνιστικό. Πείτε το. Ναι. Θα επιστρέψουμε λίγο στη βραδιά των ημείων. Πείτε όμως το πολιτικό πλαίσιο. Βεβαίως. Ναι. Ότι όσα Ραφάλ και αν αγοράσουμε, τα οποία εμείς δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη συγκεκριμένα αεροσκάφη, με κάποια άλλα, είναι δεδομένο ότι το κύριο σκοπός προμήθειας αυτών των αεροσκαφών είναι η ενίσχυση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Γίνονται οι προμήθειες αυτές κατόπιν έγκρισης του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το πλέγμα που ουσιαστικά προσδιορίζει, αν θέλετε, και το τι αγοράζουμε. Ενδεχομένως, αν τα συμφέροντά τους το επιτρέψουν, να ασχοληθούν και με την άμυνα της Ελλάδας. Αυτό ακριβώς το στοιχείο θέλουμε εμείς να στυλιτεύσουμε, και γι' αυτό σταθήκαμε απέναντι σε αυτό το πνεύμα εθνικής ομοψυχίας, όπως ψευδεπίγραφα ονομάζουν, γιατί για μας ουσιαστικά είναι μια νοοτροπία υποταγής του ελληνικού λαού απέναντι σε επιδιώξεις σαν αυτή που προανέφερα προηγουμένως. Πληρώνει ο ελληνικός λαός για να αγοράζουν τοπικά συστήματα για να χρησιμοποιούνται αλλού.
Μάλιστα. Εσείς καταψηφίσατε και το ΜέΡΑ25, αν δεν κάνω λάθος, καταψηφίσατε ακριβώς, την αγορά Ραφάλ. Ακριβώς και έτσι είναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε λίγο στη βραδιά των ημείων, καθώς τις επόμενες μέρες έρχονται και οι βραδιές των ημείων, 25 χρόνια μετά βέβαια, το 96, βεβαίως. Το 96 υπήρχε αυτό το επεισόδιο εκεί, αυτή η ένταση. Είπατε ότι υπήρχε υπεροπλία του στόλου εκεί και εσείς ως υποδιοικητής των ειδικών δυνάμεων, των αλεξιπτωτιστών, γνωρίζατε ακριβώς την κατάσταση εκείνη τη βραδιά. Πώς ήταν τα πράγματα εκείνη τη βραδιά και τι θα μπορούσε να γίνει που δεν έγινε, οι συνθήκες που εκεί σκοτώθηκαν και τρεις Έλληνες στρατιωτικοί, έτσι, μην το ξεχνάμε, με το ελικόπτερο που έπεσε. Πείτε μας μερικά πράγματα, πώς ζήσατε εσείς εκείνη τη βραδιά. Κοιτάξτε, ήταν μια ιστορία η οποία τουλάχιστον σε επίπεδο τακτικό, γιατί για αυτό το επίπεδο θα μιλήσουμε τώρα, δεν ήμασταν εμείς, αν θέλετε, τα μεγάλα επιτελεία τα οποία καθορίζαν, είχαν τις μεγάλες επαφές. Εκείνο το βράδυ λοιπόν η άποψη, αν θέλετε, του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων ήταν ότι οδεύουμε σταθερά για πόλεμο. Υπήρχε η προετοιμασία, αν θέλετε, και η ψυχολογική αλλά και η στρατιωτική ηλική σε όλα τα επίπεδα για να προχωρήσουμε σε αυτό το επίπεδο. Βέβαια, είναι γνωστό ότι άλλα σχέδια επεξεργάζονταν τα αμερικανονατοϊκά επιτελεία που συμμετείχαν και η ηγεσία, η πολιτική των ενόπλων δυνάμεων και η κυβέρνηση της εποχής εκείνης. Εκείνο που είναι σημαντικό και πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων πραγματικά ήταν έτοιμα για κάθε ενδεχόμενο ό,τι και αν συνέβαινε. Και αυτό δεν ήταν μόνο για την εποχή εκείνη. Αυτό συμβαίνει κάθε στιγμή και πραγματικά μας λυπεί και στελιτεύουμε και αναδεικνύουμε ότι αυτή την θέληση των Ελλήνων στρατιωτικών αλλά και των στρατευμένων να υπερασπιστούν τα σύνορα της πατρίδας μας, οι ελληνικές κυβερνήσεις δυστυχώς τα εντάσσουν αυτή την θέληση και αυτή την μαχητικότητα αλλά και τον ιδρώτα του ελληνικού λαού που μετουσιώνεται σε οπλικά συστήματα, το εντάσσουν κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ και βλέπουμε τι. Πανάκριβα οπλικά συστήματα όπως είναι τα αεροσκάφη, τα F-16 και τα Μοιράζ που είναι και ο κορμός της πολεμικής αεροπορίας, που έχουν πεπερασμένο όριο ζωής επιχειρησιακής. Να πετούν πού? Στους Βαλκανικούς ουρανούς, πάνω από τα Σκόπια, την Βόρεια Μακεδονία, το Κόσοβο, τη Βουλγαρία. Και αυτό γιατί? Για να αποστηρώσουν, επιτρέψτε μου την έκφραση, τους Βαλκανικούς ουρανούς από τα ρωσικά αντίστοιχα αεροσκάφη. Το ερώτημα είναι, τι συμφέροντα έχει ο ελληνικός λαός να κρατάει τη Ρωσία έξω από τους χώρους που θέλει να ελέγχει το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μέσα στους ανταγωνισμούς που έχουν? Κανέναν απολύτως. Όπως επίσης δεν έχουμε κανένα λόγο οι ένοπλες δυνάμεις να στέλνουν πανάκριβα και πολύτιμα, αν θέλετε, για την άμυνα της Ελλάδας πυραυλικά συστήματα Patriot στη Σαουδική Αραβία ή φρεγάτες στο στενό του Ορμούζ. Αυτά τα πράγματα είναι πραγματικά ανεπίτρεπτα, μας λυπούνε, τα αναδεικνύουμε και αν θέλετε είναι και το στοιχείο που εμείς στεκόμαστε απέναντι στην υποταγή και στο σκύψιμο του κεφαλιού που επιδιώκει η κυβέρνηση στον ελληνικό λαό ονομάζοντάς το εθνική ομοψυχία. Όχι. Σε αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στέκεται πραγματικά απέναντι και καλεί και τον ελληνικό λαό να σκεφτεί, να κρίνει, να μελετήσει και να ενημερωθεί πέρα από τα κλισέ τα οποία του προβάλλουν και να δει ποια είναι η πραγματικότητα. Πώς προέκυψε εκείνο το ευχαριστώ την επόμενη μέρα του Σιμίτη, του τότε Πρωθυπουργού, που είχε ελάχιστες μέρες αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, έτσι? Πώς προέκυψε, εκείνο το ευχαριστώ, εκτιμάτε εσείς το ΚΚΕ και εσείς προσωπικά, γιατί τα ζήσατε όλα αυτά? Ναι. Η εκτίμηση δική μας είναι ότι αυτό το ευχαριστώ ουσιαστικά δείχνει το επίπεδο σχέσεων και αν θέλετε δεν έχει διαφοροποιηθεί μέχρι σήμερα και θα σας το τεκμηριώσω αυτό που λέω. Το επίπεδο σχέσεων των επιλογών των πολιτικών κυβερνήσεων και τις τάσεις τους απέναντι στα αμερικανονατοϊκά κελεύσματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν πάρα πολλούς λόγους να διαφεντεύουν το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό γιατί? Είναι ένας από τους κύριους δρόμους μεταφοράς
υδρογονανθράκων από τις περιοχές που εξορίζονται στους πελάτες. Και είναι πραγματικά εξαιρετικά σημαντική αυτή η δρόμη. Είναι λοιπόν και αυτό το ευχαριστώ ενταγμένο σε αυτές τις σχέσεις, αλλά μην πάμε μακριά. Ας δούμε το σήμερα. Πριν από ένα χρόνο περίπου υπογράφτηκε η νέα ελληνοαμερικανική συμφωνία, η οποία κάνει τι? Μετατρέπει το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, παλιά ήταν 2-3 βάσεις. Mm-hmm. Τώρα, αυτή τη στιγμή, με αυτή τη συμφωνία, η Αμερική έχει το δικαίωμα να κάνει βάσεις οπουδήποτε υπάρχει στρατιωτική εγκατάσταση στην Ελλάδα. Η βάση της Σούδας αναβαθμίζεται. Ναι, ναι. Υπάρχουν μονάδες ελικοπτέρων στο Στεβανοβίκιο. Η Αλεξανδρούπολη έγινε ένα λιμάνι βάση για να προωθούνται εφόδια και να ενισχύονται οι νατοικοί στρατιώτες που βρίσκονται στα σύνορα με τη Ρωσία. Αυτά τα πράγματα τι είναι? Μάλιστα. Είναι για το συμφέρον του ελληνικού λαού να γίνεται η Ελλάδα μια επιθετική βάση? Σαφώς και όχι. Γιατί στοχοποιείται άμεσα από τους αντίπαλους των Ηνωμένων Πολιτειών, που μπορεί να είναι η Ρωσία, να είναι η Κίνα ή δεν ξέρω ποιος άλλος μπορεί να είναι. Και όταν ναυλοχούν στη Σούδα πυρηνικά υποβρύχια, τα οποία φέρουν πυρηνικούς πυράβλους, μην τρέφουμε αυταπάτες και οφείλουμε να τα λέμε στο λαό μας αυτό. Mm-hmm. Όπου υπάρχει πυρηνικό όπλο, το σημαδεύει ένα άλλο. Γιατί οι Έλληνες να μπαίνουν σε τέτοιους τρομακτικούς κινδύνους? Επειδή η Αμερική και τα μονοπόλια που τα συμφέροντά της εκπροσωπεί ενδιαφέρονται για αυτή την περιοχή εδώ πέρα, για τους πόρους που υπάρχουν. Ακούω τις αναλύσεις με ενδιαφέρον πάντα του ΚΚΕ, αξιολογούνται από τους τηλεθεατές μας. Για να κλείσουμε το ζήτημα με τα ΗΜΕ, γιατί αυτές τις μέρες υπάρχει εκεί και μια ένταση, πάντα υπάρχει μια ένταση τέτοιες μέρες στα ΗΜΕ. Πάμε όμως στο 96 ξανά. Τώρα, με όλα αυτά που είπε και ο Θανάσης Παφίλης και που λέτε κι εσείς, ότι υπήρχε υπεροπλία εκείνη τη βραδιά των ημείων εκεί στην ευρύτερη περιοχή του ελληνικού στόλου, κανείς τώρα μπορεί να αναρωτηθεί από αυτούς που μας ακούνε τι ήθελε ο Νίκος Παπαναστάσης, να μπούμε σε μια στρατιωτική εμπλοκή με τους Τούρκους, η οποία απεφεύχθη γιατί οι Αμερικανοί είχαν άλλα σχέδια για το δικό τους συμφέρον βέβαια. Τι θέλατε εσείς, θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος που μας ακούει εκείνη τη βραδιά, να γίνει αν δεν γινόταν αυτό που ήθελαν οι Αμερικανοί, επαναλαμβάνω για τα δικά τους συμφέροντα, ναι, ναι, και εισέπραξαν και το ευχαριστώ του τότε Πρωθυπουργού Σιμίτη. Τι απαντάτε σε αυτό? Ότι, ναι, την υπεροπλία της στιγμής, της περιόδου αυτής, την έχει καταγράψει ήδη η ιστορία, δεν είναι άποψη του Παπαναστάση, του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αν θέλετε, και ο Ναύαρχος Λιμπέρης, που ήταν αρχηγός ενόπλων δυνάμεων εκείνη την εποχή, αλλά και άλλα στελέχη, ακόμα και ιστορική, την έχουν προσδιορίσει και την έχουν καταγράψει. Το θέμα είναι τι θα ήθελε ο Νίκος ο Παπαναστάσης, ή αν θέλετε, θα το πάω λίγο γενικότερα εγώ. Ένας πόλεμος ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία δεν είναι ένας πόλεμος ο οποίος είναι ανάμεσα σε δύο χώρες γενικά. Είναι ένας πόλεμος ανάμεσα στην αστική τάξη της Τουρκίας και στην αστική τάξη της Ελλάδας. Και αυτός ο πόλεμος, όποτε γίνει και αν γίνει και ίσως και να γίνει, ουσιαστικά θα είναι για την προώθηση των συμφερόντων της κάθε αστικής τάξης. Αυτά τα συμφέροντα που εκπροσωπούν και που θα λυθούν, αν θέλετε, με αίμα, ίσως και με ποταμούς αίματος, δεν έχουν καμιά μα καμιά σχέση με τα συμφέροντα ούτε του ελληνικού ούτε του τουρκικού λαού. Εκείνο λοιπόν το οποίο είναι σημαντικό είναι τον λόγο στις αποφάσεις του αν θα γίνει ή δεν θα γίνει πόλεμος να μην τον λένε τα γεράκια τα οποία εκπροσωπούν τα συμφέροντα των πλουτοκρατών της κάθε χώρας. Να το πούν οι ίδιοι οι λαοί. Γιατί τόσο ο ελληνικός λαός όσο και ο τουρκικός λαός δεν έχουν πραγματικά να χωρίσουν τίποτε. Αυτή τη στιγμή οι ανταγωνισμοί που υπάρχουν τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο γίνονται για το μοίρασμα των πλουτοπαραγωγικών πόρων και αυτό πραγματικά δεν μπορεί να το αντικρούσει κανείς σαν πραγματικό επιχείρημα. Οι λαοί της Ελλάδας και της Τουρκίας τι έχουν άραγε να κερδίσουν από αυτές τις σφαγές οι οποίες, αν θέλετε, καλλιεργούνται για να μοιραστεί αυτός ο πλούτος? Ο πλούτος αυτός, το σίγουρο είναι ότι θα κάνει πιο βαριές τις τσέπες
των μονοπωλίων και που εξορίσσουν και που εμπορεύονται τους υδρογονάνθρακες. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά λοιπόν κανένα συμφέρον δεν υπάρχει για αυτούς τους πολέμους. Μόνο που τον λόγο πρέπει να τον έχουν οι λαοί. Κατανοητό απόλυτα. Τώρα βλέπετε να εξελίσσονται θετικότερα, καλύτερα ελληνοτουρκικές σχέσεις. Σήμερα είχαμε και αυτή την δήλωση του Ερντογάν ότι okay, να συναντήσω τον Μητσοτάκη, πιθανότητα θα συναντηθούν. Από το Μαξίμου διαρρέεται ότι θα ήταν μια χρήσιμη συνάντηση, μια τέτοια συνάντηση. Εκτιμάτε ότι υπάρχει εκτόνωση στην ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, γιατί μιλήσατε πριν και για ένα ενδεχόμενο στρατιωτικές εμπλοκές. Αυτό πάντα θα επικρέμεται όπως εξελίσσονται τα πράγματα από εδώ που βρισκόμαστε, όπως φαίνεται. Αλλά εκτιμάτε ότι καλυτερεύουν τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα οι σχέσεις με τους Τούρκους στο επόμενο διάστημα? Κοιτάξτε, ήδη έχουν ανακοινωθεί. Έχει ανακοινωθεί η έναρξη των διερευνητικών συνομιλιών που αρχίζουν στις 25 του μήνα στην Κωνσταντινούπολη. Αν θέλετε, σαν μια γενική θέση, η επικοινωνία, η συζήτηση, η διαπραγμάτευση ενέχουν μέσα θετικά στοιχεία. Θα πρέπει όμως να το δούμε λίγο ευρύτερα αυτό το στοιχείο. Έχουν γίνει μέχρι τώρα, και πρέπει να το πούμε στον κόσμο, ίσως δεν είναι και γνωστό, έχουν γίνει 60 κύκλοι διερευνητικών από το 2002 μέχρι το 2016 που έγινε το πραξικόπημα εναντίον του Ερντογάν. Αυτός που ξεκινά στις 25 του μήνα είναι ο 61ος. Προσέξτε όμως κάτω από ποιες συνθήκες γίνεται, γιατί αν θέλετε αποτελούν και το πρόκριμα του τι μέλη γενέστε, πού πάμε δηλαδή. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει υπογράψει συμφωνία με την Ιταλία και με την Αίγυπτο για τον καθορισμό της ΑΟΣ, αλλά με μειωμένες επίρρειες ελληνικών νησιών. Δηλαδή εκ προημίου η Ελλάδα έστειλε ένα μήνυμα στην Τουρκία ότι κοιτάξτε να δείτε, ναι μεν υπάρχει το διεθνές δίκαιο, αυτό που επικαλούμαστε και που η Τουρκία δεν το αναγνωρίζει, αλλά εμείς βάζουμε και νερό στο κρασί μας. Η Κρήτη έχει μειωμένη επίρρεια. Άλλα νησιά έχουν επίσης τα Κύθυρα, και πάμε λίγο, η Ρόδος έχουν μειωμένη επίρρεια. Πάρτε αυτό το μήνυμα και ελάτε να συζητήσουμε, να κάνουμε και ένα συνυποσχετικό που μας βολεύει, να πάμε και στη Χάγη, γιατί αυτό το θέμα πρέπει να λυθεί. Οι υδρογονάνθρακες πρέπει να βγουν, πρέπει να τις εκμεταλλευτούν τα μονοπόλια τα οποία ήδη χαίρονται με αυτές τις εξελίξεις, είναι οι μόνοι που χαίρονται. Και με τον καθορισμό, με την επέκταση της Ελλάδας που λέμε στο Ιόνιο, έτσι δεν λένε, αυξήθηκε η Ελλάδα. Ποιοι χαίρονται? Μόνο όσοι έχουν πάρει κόπεδα για εκμετάλλευση. Οι Έλληνες ψαράδες, για παράδειγμα, δεν έχουν κανένα λόγο να χαρούν, γιατί μέσα σε ελληνικά χωρικά, είδατε, είναι Ελλάδα πλέον εκεί πέρα. Δίνεται το δικαίωμα στους ψαράδες, στους μεγάλους, στα μεγάλα αλλιευτικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να έρχονται να ψαρεύουν. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Παπαναστάση. Σας ευχαριστώ για πολύ ενδιαφέροντα που μας είπατε. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.